Για να παραμείνει στην κατηγορία. Το παιχνίδι μπορεί να μην διεκδικεί δάφνες ποιότητος, αλλά το suspense και οι μάχες στον αγωνιστικό χώρο αποζημίωσαν το κοινό. Σημειώστε πως η ΑΕΛ είχε να γευτεί τη χαρά της νίκης από τα τέλη του Οκτώβρη, ενώ παράλληλα πέτυχε την πρώτη της νίκη στο νέο της γήπεδο. Λάρισα Ηρακλής, 2-1. Το γκολ από τα αποδυτήρια για τη Λάρισα προμήνυε καλή συνέχεια την ομάδα του Νίκου Κωστένευλου. Ωστόσο, αν και πολύτιμη νίκη, η εικόνα της ομάδας δεν γεννά προσδοκίες για τη δύσκολη συνέχεια. 7 συνεχόμενες ήττες μετρούσε η Λάρισα, που είχε να πάρει έστω και ένα βαθμό από το μάτς 10 της αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η Θεσσαλή προηγήθηκε μόλις το πρώτο λεπτό, όταν ο Μπλάζεκ εκμεταλλεύτηκε το σοβαρό λάθος του Ελευθερόπουλου, που δεν κατόρθωσε να συγκρατήσει την μπάλα, δίνοντας την ευκαιρία στον Τζέχο να ανοίξει το σκορ. Ο Ηρακλής, αν και ευνηδιάστηκε από το γρήγορο τέρμα, έδειξε συνέχεια να συνέρχεται και ισορρόπησε. Προϊόντος του χρόνου, ο Κυριός άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του στον αγωνιστικό χώρο και να απειλεί, όπως με τον Σίσιτς το 10ο λεπτό, που δεν πρόλαβε την κάθετη πάσα του Πίτου Γκαρσία. Στο 17 ο Μπλάζεκ έχασε μοναδική ευκαιρία, όταν απέναντι τον goalkeeper του Ηρακλή κλάσαρε out, ενώ στο 28 ο Κατσιαρός έδιωξε σωτήρια πρώτου Σίσιτς σε σέντρα του Πίτου Γκαρσία. Στο 32 ο Ηρακλής φλέρταρε με τον goal, αλλά ο Βενετίδης απέκρουσε επί της γραμμής διορθώνοντας την άστοχη έξοδο του Τσοντοφάλσκι στο corner του Λίμα. Τελικά η μακεδονική ομάδα ισοφάρισε το 37 με τον Ταλαντούχο Βέλιο που τιμώρησε την αμυντική ολιγορία των Βυσσινή σε μια φαινομενικά εύκολη φάση. Ο Βέλιος κέρδισε την κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή ύστερα από εκτέλεση φάουλ. Δύο παίκτες των Βυσσινή απέτυχαν να διώξουν την μπάλα και όταν αυτή στρώθηκε και πάλι στο δεξί πόδι του Έλληνα επιθετικού, δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα με πλασέ, κάνοντας το 1-1. Η Λάρισα από κεγόντα για τους βαθμούς έδειξε θέληση στο δεύτερο μέρος για ένα δεύτερο τέρμα. Όμως από μόνη της η θέληση δεν αρκεί. Η φρεσκάδα έλειπε από τους Βυσσινή με τον Νίκο Στένογλου να εντοπίζει το πρόβλημα και να προβαίνει στις κατάλληλες αλλαγές. Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι πάντως σε μαρκάρισμα του Λίμα στο Μετίν. Αλλά ο διαιτητής Γιάχος έδειξε πέσεται. Στο 58 ο Τούρκος μέσω της Λάρισας απείλησε με ένα πολύ καλό σουτ που πέρασε μόλις out. Η είσοδος του Τζιμπάμπα έμενε να αποδειχτεί καθοριστική για τη Λαρισινή ομάδα. Αφού ήταν αυτός που της έδωσε το φιλί της ζωής. Όταν σκόραρε με κεφαλιά στο 81, ύστερα από φάουλ του Σίμιτς, στη δεύτερη μόλις συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ηρακλής πήγε να προκαλέσει απανοτά εμφράγματα στο ΑΕΛΕΦΣΕ Αρένα, όμως ο σουτ του Σολτάνη από το ύψος της μικρής περιοχής έφυγε out και έτσι η Λάρισα πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο, ύστερα από 2,5 μήνες και 10 αγωνιστικές, καθώς η τελευταία επιτυχία της στο πρωτάθλημα είχε καταγραφεί 30 Οκτωβρίου του 2010 στο 3-0 επί της Ξάνθης. Στόπ στην καταπληκτική πορεία της Ξάνθης έβαλε ο Εργοτέλης που την νίκησε στα πηγάδια με 1-0. Ο οποίος τώρα.